Η μεσογειακή αναιμία ή αλλιώς θαλασσεμία είναι μια κληρονομική νόσος. Υπολογίζεται ότι το 5 έως 20% του πληθυσμού της Ελλάδας είναι φορείς του παθολογικού γονιδίου που την προκαλεί. Περισσότερα από 3.000 άτομα στη χώρα πάσχουν από αυτή. Η μεσογειακή αναιμία βγήκε λόγω του Μεσογείου, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος υποπολασμός της νόσου, τη λεκάνη της Μεσογείου. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να είναι ασθενής, να είναι θαλασσεμικός? Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι ανάλογα πώς το βιώνει ο καθένας μας. Πλέον ένας θαλασσεμικός δεν ξεχωρίζει σε τίποτα από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Μπορεί να εργάζεται, να κάνει οικογένεια, να αθείται, να είναι ό,τι δραστηριότητα μπορεί να κάνει και ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Οι ασθενείς της θαλασσεμίας πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή και να κάνουν συνεχείς μεταγγίσεις αίματος. Και μάλιστα συχνά από πολύ νεαρή ηλικία. Πότε κάνεις μεταγγίσεις? Από 2,5 χρόνο. Στην αρχή ήταν πιο μακρινές οι αποστάσεις, γύρω στις 3 εβδομάδες. Τώρα εγώ κάνω κάθε εβδομάδα. Εγώ πάω 2 φορές το μήνα, ανά 14 μέρες περίπου, ή ανάλογα με την αιμοσφαιρίνη, άλλες φορές 12-14. Χρειάζομαι 4 φιάλες μηνιαίως. Ανά 10 μέρες μία φιάλη. Πόσα χρόνια? Από 9 μηνών, 36 χρόνια. Πώς νιώθεις όταν είσαι στη μετάγγιση? Όπως κάθε ασθενής που κάνει τη θεραπεία του. Απλά είναι αυτό μας κρατάει στη ζωή. Όπως εύκολα κανείς αντιλαμβάνεται, το σημαντικότερο πράγμα για τη ζωή των θαλασσεμικών είναι η επάρκεια αίματος. Είναι το νούμερο ένα, είναι το βασικό. Χωρίς αίμα εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, χωρίς τη μετάγγιση αίματος. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ενός θαλασσεμικού? Η έλλειψη αίματος. Εμείς στη μονάδα μας, για τους 84 μεταγγείλους εξαρτώμενους, θέλουμε πάνω από 4.000 φιάλες το χρόνο. Αυτό αναλογεί περίπου κατά μέσο όρο σε 50 φιάλες αναπάσχοντα. Αν χρειαστεί ένα χειρουργείο, θα βρεθούν 5 άτομα να δώσουν αίμα για σένα μία φορά, έτσι. Για έναν όμως άνθρωπο που μεταγγίζεται 30, 35, 40, 45 χρόνια, ο ίδιος του ο κύκλος έχει δώσει, έχει ξαναδώσει, κάποιοι έχουν μεγαλώσει σε ηλικία, δεν μπορούν να δώσουν. Έχουν αποκτήσει κάποιες ασθένειες και οι ίδιοι που τους απαγορεύουν ή παίρνουν κάποια φάρμακα που τους απαγορεύουν να δώσουν. Το γεγονός ότι είσαι γυναίκα, έχεις γέννησες, αυτό επηρέασε την εξέλιξη της δικής σου? Σε μένα όχι, καθόλου, ούτε καν. Ήμουνα από τις τυχερές περιπτώσεις. Το παιδί έχει το στίγμα. Αναγκαστικά. Ο σύζυγος ευτυχώς ήμασταν τυχεροί, δεν είχε ούτε το στίγμα. Το είχε στο πίσω μέρος του μυαλού σου, κοπέλα που θα βρω να μην έχει, το ψαχνές? Όχι. Το είχα σκεφτεί πριν γίνει κάτι, ότι αν έχει στίγμα, ίσως να χρειαστεί να διακόψουμε τη σχέση μας. Δεν το έκανες αυτό? Ναι. Δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να περάσουν, να περνάω. Ο Νίκος μας επέτρεψε να μπούμε μαζί του στη μονάδα μεσογειακής αναιμίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της μετάγγισής του και να καταγράψουμε τη διαδικασία. Τα παιδιά του άλλωστε ξέρουν πως στην καθημερινότητα του μπαμπά συχνά διακόπτει η θεραπεία του. Το κάθε πρόβλημα έχει τη βαρύτητα που του δίνουμε. Κάτι που το αποκρύπτεις αποκτά τεράστια βαρύτητα. Νομίζω ότι είμαστε σίγουρα διαφορετικοί άνθρωποι από τους υπόλοιπους, αν θέλεις να το πω έτσι. Αλλά είμαστε διαφορετικοί γιατί βάζουμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Έχουμε μάθει τι σημαίνει ζωή. Έχουμε μάθει τι σημαίνει να παλεύεις καθημερινά για την υγεία σου. Η μονάδα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου εξυπηρετεί τους ασθενείς τόσο από το Ηράκλειο όσο και από το Λασίθι αλλά και ένα μέρος του Ρεθύμνου. Ανάμεσά τους ο Αντώνης, μαθητής δημοτικού στις παρυφές της εφηβείας που μου το ξέκοψε ότι δεν θέλει δημοσιότητες, αλλά και μικρή ταξιαρχούλα. Για αυτούς, αλλά και για όλους. Παρακαλώ. Μην προσπερνάτε τις δράσεις αιμοδοσίας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται και από τις αιμοδοσίες και από τους εθελοντικούς συλλόγους, παρατηρείται συχνά η έλλειψη αίματος. Έχει τύχει περίοδος που να είστε σε στενότητα, στο πούμε. Ναι, ναι. Σε περίοδους διακοπών, καλοκαίρι, έτσι που έχουμε και τουρισμό πολύ, που αυξάνονται τα τροχαία. Αν το σκεφτούμε, τι είναι, 30 εθελοντές θέλουμε, με 35, ανά 1.000 κατοίκους.